Γεια σας, γεια σας! Τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε, τι νέα ρε παιδιά! Λίγο ψευδίζω σήμερα γιατί είναι η πρώτη μέρα που έβαλα Invisalign σιδεράκια. Αυτά εδώ. Και ένα τσικάκι μέχρι να τα συνηθίσω, μέχρι να βρω το πώς θα μιλάω με αυτά, θα μου πάρει παιδιά να ξέρετε. Αλλά τα έβαλα και ήθελα να τα φοράω στο βίντεο για να σας τα δείξω και να σας πω ότι αν θέλετε να μου γράψετε από κάτω ό,τι απορίες έχετε σχετικά με αυτά, για να σας τις απαντήσω, να σας βοηθήσω αν θέλετε να βάλετε και έχετε δεύτερες σκέψεις κτλ. Και ξεκινάει ένα ακόμη haul του καναλιού αυτού. Τι haul, παιδιά? Εδώ δίπλα μου είναι. Άσος haul! Είχαμε καιρό να κάνουμε άσος haul γιατί είχα καιρό να πάρω από το άσος πράγματα. Άρχισαν να έρθουν, οπότε ο καιρός έγινε ακόμη περισσότερος. Αλλά είναι εδώ. Άσος τσαντάρα τεράστια. Και την έχω εδώ να την ανοίξουμε παρέα. Ήδη φοράω το πρώτο πραγματάκι που αγόρασα, που είναι αυτό εδώ το φουτεράκι από Άσος. Είναι μάρκα Κάπα. Θυμάστε παλιά που ψωνίζαμε ρόμπεντι Κάπα? Αυτό το ρόμπεντι Κάπα έχει γίνει Κάπα, λέγεται Κάπα πια. Πάρα πολύ μου αρέσουν τα Κάπα, πάρα πολύ μου αρέσει αυτό εδώ το φουτεράκι. Γιατί? Γιατί είναι έτσι κοντούλικο, αλλά κάνει και αυτά τα μαύρα στις άκρες και κάνει την τσαχπινιά του. Κάνει και εδώ αυτό που είναι έτσι κάπως χρυσό, παιδιά. Και μ' αρέσει που το έχετε το σηματάκι του εδώ με λίγο πιο έντονη ύφανση, όχι ύφανση, τύπωμα είναι, αλλά είναι πιο έντονη η μορφή του και κάνει αυτό το χρυσό. Το πήρα 31 ευρώ και είχε αρχική τιμή 56,99. Το πήρα μέγεθος large, γιατί δεν είχε κανένα άλλο μέγεθος, παιδιά, είχα εξτρελαθεί και το ήθελα απεγνωσμένα. Γιατί εντάξει, αυτό το κρυζάκι εμένα με εξτρελαίνει, οπότε ναι, το αγόρασα στο large, κανονικά το νούμερό μου είναι το medium. Αλλά πήρα large γιατί το ήθελα πάρα πολύ. Και συνεχίζω με αυτό εδώ που είναι top shop. Το Άσος στέλνει top shop, οπότε αφού δεν μπορούμε να πάμε top shop στο Λονδίνο να ψωνίσουμε, παίρνουμε από το Άσος, παιδιά. Είναι αυτό εδώ. Ένα λεπτάκι να σας πω και τις λεπτομέρειες σχετικά με αυτό. Το πήρα 17,99. Το πήρα μέγεθος 38 ευρωπαϊκό. Είναι έτσι κοντούλι. Κοντούλι, όχι πάρα πολύ κοντούλι, αλλά το είχα θεωρήσει πιο κρόπ, να σας πω την αλήθεια. Αλλά μια χαρά, μ' αρέσουν με αυτά τα μπλουζάκια τα πολύ κολλητά με τα κουμπάκια εδώ που τα βάζεις μέσα από το τζινάκι σου με ένα τζακετάκι και είσαι τέλεια. Συνεχίζω με άλλη φουτεράρα. Λοιπόν, με αυτό το φούτερ και με αυτό εδώ το φούτερ παλάβωσα. Να σας εξομολογηθώ ότι τα κοιτάω πάρα πολύ καιρό και θέλω να τα πάρω και έφτασα να τα πάρω επιτέλους. Τι να κάνω, άνθρωπος μου, και εγώ δεν άντεξα. Δεν είναι τέλειο? Τρελαίνομαι. Λοιπόν, μ' αρέσει που είναι γκρι, μ' αρέσουν αυτά τα γράμματα, μ' αρέσει που είναι κροπ. Είναι κροπ. Το πήρα 24,99, δεν είχε έκπτωση, είναι πίμκι και το πήρα μέγεθος medium. Νομίζω θα μου είναι μια χαρά, γιατί συνήθως medium φοράω σε αυτά. Πάρα πολύ μου αρέσει, παιδιά, με φορμίτσες, με τζινάκια, με κολανάκια. Αυτά που φοράμε δηλαδή αυτή την περίοδο είναι ό,τι πρέπει. Και συνεχίζω με άλλο φούτερ. Με αυτό εδώ, έχει γίνει χαμός με τα γκρι, όλο γκρι. Αυτό είναι πάλι crop με λαστιχάκι κάτω κάτω, με φερμοαράκι μπροστά. Το οποίο φερμοαράκι, παιδιά, που βολεύει. Βολεύει όταν το βάλεις έτσι λίγο πιο άνοιξη και φοράς από μέσα το μπλουζάκι που είδαμε στην αρχή και έχεις βάλει αυτό από πάνω για να μην κρυώνεις και όταν ζεσταθείς το βγάζεις. Οπότε το βγάλε με το φερμάρι είναι πιο εύκολο και το χειμώνα το ίδιο. Όταν φοράς ένα t-shirt από μέσα και θέλεις να βγάλεις το φουτεράκι αυτό, τσούκου 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 με το φερμοαράκι είναι πιο εύκολο. Εύκολο είναι και βάλε βγάλε το κανονικό t-shirt, αλλά το φερμουάρ δίνει μια παραπάνω ευκολία. Οπότε μόλις το είδαμε φερμουάρ γκρι, κροπ και με λαστιχάκι στη μέση, λέω είναι δικό μου, ξεκάθαρα. Αυτό το πήρα μέγεθος small γιατί μου φάνηκε μεγάλο, είναι brand Wednesday's Girl και είναι μια χαρά. Έχω ξετρελαθεί, εννοείται που το brand έχει εδώ ένα αστεράκι, ξετρελαίνομαι. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Τρίτο γκρι φούτερ, ναι, θα τα κρατήσω όλα, σας το λέω γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ. Γράψτε μου από κάτω ποιο από τα τρία σας αρέσει πιο πολύ εσάς, ποιο θα παίρνατε εσείς. Επίσης γράψτε μου από κάτω αν όσο μιλάω περνάει το ψεύδισμα και το συνηθίζω, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα, παιδιά. Θέλω τη συμπαράστασή σας αυτό. Α, καλά, αυτό ήταν τέλειο. Αυτό ήταν τέλειο.
ανοίγω πακετάκι διπλό. Ανοίγω πακετάκι διπλό και έχει μέσα 2 μπλουζάκια στο πακέτο αυτό, κροπ και τα 2 που ξέρετε ότι με βολεύουν και τρελαίνουμε γιατί μου αρέσουν τα ψηλόμεσα τζιν πάρα πάρα πολύ. Αυτό λοιπόν είχε μπέζ και μαύρο, το νούμερο είναι UK10, ευρωπαϊκό 38, το κλασικό μου. Τα πήρα και τα 2 μαζί 27,15 από 33,99, είχαν έκπτωση και θεώρησα ότι είναι πάρα πάρα πολύ smart buy να πάρω 2 μπλουζάκια μαζί στην τιμή των 27,15 ευρώ. Μαύρο που πάει μόλα, μπέζ που επίσης πάει μόλα. Εγώ σας είπα, αυτά τα λιώνω και χειμώνα και βάζω πάνω ζακετάκι, φουτεράκι κτλ. Τα λιώνω και καλοκαίρι. Καλοκαίρι λέω πάλι, γιατί αυτό το καλοκαίρι με έχει... Το περιμένω πώς και πώς μάλλον. Και άνοιξη και φθινόπωρο εννοείται, που έχει τη λίγη παραπάνω δροσίτσα, οπότε το βάζεις με το τζινάκι σου και είσαι τέλεια. Πάρα πολύ μου αρέσουν και αυτά. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετικό ότι τα είχε μαζί σε πακετάκι του ενός τα 2 χρώματα γιατί είναι πολύ βολικά. Α, το brand είναι Misguided, είναι από τα πολύ αγαπημένα μου στο Άσος. Μην κοροϊδέψετε, Συνεχίζουμε και με άλλο γκρι φούτερ, αλλά είναι σκούρο γκρι. Είναι σκούρο γκρι που λίγο μπλεδίζει, οπότε είχα το δικαίωμα να κάνω και αυτή την αγορά, γιατί άξιζε. Είναι αυτό εδώ. Το είχα καιρό και αυτό στα αγαπημένα μου και στο καλάθι μου και στο άσος και το βάζα, το βγάζα. Όταν τα βάλεις στο καλάθι και δεν τα πάρεις, θα πάει στα αγαπημένα. Αυτό και τα άλλα 2 γκρι είχαν μπει, είχαν βγει στο καλάθι ίσα με 10 φορές. Μπαίναν καλάθι, πηγαίναν αγαπημένα γιατί δεν τα παίρνα. Και τελικώς, παιδιά, φτάσανε στον παραλήπτη που έπρεπε να φτάσουν. Σε μένα δηλαδή. Να το. Αυτό μου φαίνεται λίγο μεγάλο, παιδιά. Τι νούμερο το πήρα? Αλήθεια. Εντάξει, το πιστεύω. Το έχω πάρει small. Τρελαθώ. Είναι πολύ μεγάλο για small και μου αρέσει τόσο πολύ. Κάτσε να δούμε αν έχει άλλο. Εγώ όταν παραγγέλνω, αυτό είναι extra tip, με το που τα δοκιμάσω, μπαίνω να δω αν κάποιο δεν μου κάνει, αν έχει εκείνη την ώρα άλλο, να το πάρω κατευθείαν γιατί και στο Άσος και στο Ζάρα χάνονται αμέσως. Πάμε να δούμε πώς το πήραμε αρχικά αυτό. Το πήραμε 38,99, δεν είχε καμία έκπτωση, παιδιά. Είναι μάρκα Reclaim. Μην κοροϊδέψετε. Συνεχίζουμε και με άλλο γκρι φούτερ, αλλά είναι σκούρο γκρι. Είναι σκούρο γκρι που λίγο μπλεδίζει. Οπότε είχα το δικαίωμα να κάνω και αυτή την αγορά, γιατί άξιζε. Είναι αυτό εδώ. Το είχα καιρό και αυτό στα αγαπημένα μου και στο καλάθι μου και στο άσος και το βάζα, το βγάζα. Όταν τα βάλεις στο καλάθι και δεν τα πάρεις, θα πάει στα αγαπημένα. Αυτό και τα άλλα 2 γκρι είχαν μπει, είχαν βγει στο καλάθι ίσα με 10 φορές. Μπαίναν καλάθι, πηγαίναν αγαπημένα γιατί δεν τα παίρνα. Και τελικώς, παιδιά, φτάσανε στον παραλήπτη που έπρεπε να φτάσουν. Σε μένα δηλαδή. Να το. Αυτό μου φαίνεται λίγο μεγάλο, παιδιά. Τι νούμερο το πήρα? Αλήθεια. Εντάξει, το πιστεύω. Το έχω πάρει small. Τρελαθώ. Είναι πολύ μεγάλο για small και μου αρέσει τόσο πολύ. Κάτσε να δούμε αν έχει άλλο. Εγώ όταν παραγγέλνω, αυτό είναι extra tip, με το που τα δοκιμάσω, μπαίνω να δω αν κάποιο δεν μου κάνει, αν έχει εκείνη την ώρα άλλο, να το πάρω κατευθείαν γιατί και στο Άσος και στο Ζάρα χάνονται αμέσως. Πάμε να δούμε πώς το πήραμε αρχικά αυτό. Το πήραμε 38,99, δεν είχε καμία έκπτωση, παιδιά. Είναι μάρκα Reclaimed. Και το πήρα νούμερο small, όπως είπαμε. Το πήρα νούμερο small, extra small δεν υπάρχει. Έχει εξαντληθεί δείχνει εδώ. Είναι εξαντλημένο δείχνει εδώ. Οπότε, παιδιά, κρατάμε το small γιατί μου αρέσει πάρα πολύ σαν φουτεράκι. Είναι μεγάλο βέβαια. Τώρα, αν το νιώσω τόσο υπερτεράστιο με τα outfits μου όταν θα το δοκιμάζω, θα το γυρίσω. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ, μου αρέσει η υφή του, μου αρέσει αυτό το λίγο έτσι used που κάνει το χρώμα του. Μου αρέσει πάρα πάρα πολύ και πιστεύω ότι θα το βολευτώ παρόλο που, εντάξει, την άπαιρνα ρε παιδιά, small πήρα. Γιατί έχουν τόσο μεγάλες γραμμές κάποια ρούχα, δεν έχω καταλάβει. Αν το έχετε και εσείς στο νου σας, όταν ψωνίζετε Άσος, ότι τα Reclaimed έχουν μεγάλη γραμμή, παιδιά, πάρα πολύ μεγάλη γραμμή. Έτσι για την αλλαγή, έτσι για να σας τρελάνω, με φούτερ που δεν είναι γκρι. Έλα πες μου τώρα, το πιστεύετε, δεν το πιστεύετε, το πιστεύω. Δηλαδή πραγματικά.
Λοιπόν, είναι και αυτό κάπα. Έχει μπει και έχει βγει και αυτό στο καλάθι 28.000 φορές. Γιατί δεν μου αρέσει πολύ και έλεγα να το πάρω, να μην το πάρω, να το πάρω, να το πάρω. Ήρθε η ώρα λοιπόν, κάπα. Μετά περίμενα και λίγο τις εκτόσεις, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή τα ήθελα και γύρω στα Χριστούγεννα. Λέω, κάνε την υπομονή σου μέχρι Ιανουάριο. Μπορεί να μπουν σε εκτόσεις. Κάποια μπήκαν, είδατε. Άρα άξιζε υπομονή. Κάποια τα χάσα. Δεν πειράζει. Γλιτώσαμε λεφτά. Λοιπόν, αυτό το φουτεράκι είχε 26,45 από 56,99. Πολύ καλή έκπτωση. Άξιζε που περίμενα. Το πήρα σε μέγεθος medium. Ενώ αυτό είναι large που είναι ίδιο brand. Εντάξει, νομίζω το medium μου είναι ένα τσικ καλύτερο. Αλλά και το large μου είναι μια χαρά. Θα μπορούσα και medium, αλλά μια χαρά. Οπότε έχετε στο νου σας ότι αν είστε πάνω κάτω σαν και εμένα στο σωματότυπο, να πάρετε medium, αλλά και το large. Αν το πάρετε και αυτό σας κάνει. Συνεχίζω με παπούτσια. Συνεχίζω με παπούτσια, παιδιά. Νομίζω ότι τα είδαμε όλα τα ρούχα. Ναι, αυτά είναι τα ρούχα. Συνεχίζω με παπούτσια, αλλά με τι παπούτσια. Φυσικά αγαπημένα μου brands. Και φυσικά μοντέλα τρομερά. Μισό. Θέλετε να ξεκινήσω με αθλητικό ή με sneaker? Τώρα θα μου πεις πώς να μου πείτε. Θα ξεκινήσω με sneaker, γιατί για το αθλητικό θέλω να πω πολλά. Λοιπόν, ξεκινάω με sneaker, λατρεμένο μου brand Vans. Είμαι total Vans girl. Και είναι αυτό εδώ. Έχω πάθει τελευταία μια αιμονή με τα πλατφορμοειδή τα Vans. Μυρίζει καινουργίλα αυτό το του πλαστικού, το καινούριο που έχουν και κάτι σαν γιονάρες που παίρνουν. Τρελαίνομαι. Αχ, τρελαίνομαι. Λοιπόν, είναι αυτό. Έχω πάθει μόνη τελευταία με πλατφορμοειδή Vans, γιατί είναι πάρα πολύ βολικά, παιδιά. Αυτό το συγκεκριμένο πλατφορμοειδές Vans είναι και comfy cast. Comfy cast σημαίνει ακόμη πιο άνετος πάτος. Είναι μια κατηγορία που έχει βγάλει η Vans, που έχει ακόμη πιο ανατομικό και άνετο πάτο. Οπότε είναι πλατφορμέ που είναι πιο βολικό, σας το ξαναλέω για να ξέρετε όταν θα επιλέξετε κάποιο Vans, από τα flat Vans. Και είναι και comfy cast, που σημαίνει πάρα πολύ βολικό και άνετο για το nailed it. Είναι και ροζουλί, που τώρα που θα έρθει η άνοιξη θα είναι τέλειο και θα ταιριάζει με όλα μου τα ρούχα. Πάει και με όλα αυτά τα grip που έχω πάρει, τέλειο. Λοιπόν, είναι αυτά εδώ. Και μου αρέσουν πάρα πάρα πολύ. Τα πήρα 38,5 φορά εγώ στα Vans. Στα Vans παίρνετε ακριβώς αυτό που φοράτε, το μεγαλύτερο το μικρότερο, γιατί είναι τα νούμερα ακριβώς. Αυτά είναι λοιπόν τα καινούργια μου βανσάκια και πάμε σε πιο αθλητικό στυλ, όχι σε sneaker. Τατάν! Άλλη λατρεμένη μου μάρκα Adidas. Και τι έχω πάρει, παιδιά. Αυτό κι αν το κοιτάω δύο μήνες τώρα μπαίνω, βγαίνω, site Adidas, άσος. Μπαίνω στο Google, ψάχνω από sneaker 10, από κόσμος, από όλα. Λοιπόν, και κατέληξα να το πάρω από άσος, γιατί το βάλα σε καταπληκτική έκπτωση και έχει και το χρώμα που μου άρεσε. Για να πω την αλήθεια, είχα βρει ένα χρώμα που μου άρεσε πολύ, αλλά το χάσα το set της Adidas. Και τα κατέληξα σε αυτό που τελικά μου αρέσει μάλλον πιο πολύ. Το κουτί ανοίγει έτσι. Και τρελαίνομαι. Και έχει μέσα Ultra Boost. Λοιπόν, για τα Ultra Boost θέλω να σας μιλήσω. Επειδή τελευταία, ξέρετε, τον τελευταίο χρόνο περπατάω πάρα πολλά χιλιόμετρα και κάποια χιλιόμετρα από αυτά τα τρέχω κιόλας, έψαχνα να βρω ένα running παπούτσι πάρα πολύ καλό. Δοκίμασα. Asics, Under Armour, Nike, Adidas και τα Adidas τα Ultra Boost κατέληξα ότι είναι τα πιο καλά από όλα. Και συζητώντας με φίλους μου, συμφωνούν όλοι σε αυτό, ότι για περπάτημα ή τρέξιμο δεν υπάρχει καλύτερος πάντως από αυτόν που έχει το Ultra Boost. Και είναι not sponsored, παιδιά, δεν με έχει πληρώσει κανείς να τα πω. Τα λέω μόνη μου. Οπότε λοιπόν έπρεπε να αγοραστεί οπωσδήποτε και πάρθηκε το Ultra Boost μου. Έχει άπειρα σχέδια, άπειρα χρώματα, άπειρα μοντέλα, αλλά εγώ πήρα αυτό που είναι λευκό, αλλά έχει και τζακπινιά του μαύρου, για να πηγαίνει με όλα μου τα κολάν, με όλες μου τις φόρμες και να είναι έτσι κάπως ουδέτερο. Μ' αρέσει που ο πατός του κάνει αυτή την τζακπινιά. Εδώ. Και έχει να γίνει πάρα πάρα πολύ περπάτημα με αυτά. Αυτές ήταν οι αγορές από το άσος. Γράψτε μου ποια σας άρεσαν από τα ρούχα πιο πολύ, ποια σας άρεσαν από τα μπλουζάκια, από τα φουτεράκια. Αν σας αρέσουν και εσάς τόσο πολύ τα γκριφούτερ όσο και σε μένα. Γράψτε μου αν σας άρεσε το σημερινό βίντεο, κάντε φυσικά like αν σας άρεσε. Κάντε και ένα subscribe γιατί έρχονται πολλά ωραία βιντεάκια και δεν πρέπει να τα χάσετε με τίποτα. Βρείτε με και στο Instagram για να τα λέμε όμορφα, άμεσα και ωραία όπως τα λέμε εμείς από εκεί. Να βλέπετε και πολλά post που ανεβάζω, να βλέπετε ωραίους διαγωνισμούς που ανεβάζω.
Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Για ακόμη μια φορά ήσασταν η καλύτερη παρέα από όλες. Α! Γράψτε μου και για τα Invisalign. Αν στην πορεία του βίντεο λίγο τα συνήθισα, αν μίλησα λίγο πιο καθαρά από ό,τι στην αρχή. Ελπίζω να τα συνηθίσω, ελπίζω να τα συνηθίσετε κι εσείς. Ελπίζω να μην σας κάνει διαφορά βασικά. Αν σκέφτεστε κι εσείς να βάλετε την Invisalign, γράψτε μου από κάτω όλες τις απορίες σας, όλες τις ανησυχίες σας, ό,τι θέλετε γενικά να με ρωτήσετε σχετικά με αυτά. Θα σας ετοιμάσω και ένα βιντεάκι Invisalign, αν δω ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτά, σας φιλώ πολύ, σας αγαπώ. Μέχρι το επόμενο βιντεάκι να περνάτε τέλεια και τα λέμε πολύ πολύ σύντομα. Φιλιά και πολλά! Γεια! Yeah!